Λοιπόν, όπω έχετε καταλάβει από τα ηχητικά εφέ πλέον, από το μουσικό χαλί, θα περάσουμε στην συνέντευξή μα τον καλεσμένο μα, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Νέων Λαγκαδίων, τον κύριο Σταύρο Τερζή, τον οποίο έχουμε σήμερα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Αρκαδία 938, για ακόμη μία χρονιά πάνω στην ώρα, κύριε Τερζή, για να συζητήσουμε για το περιπόητο 13ο πλέον Λαγκαδινό Καρναβάλι. Καλή σα μέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Να ναι. σας σα ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σα, να βρεθείτε εδώ στο στούντιο του Αρκαδία 938 και να συζητήσουμε για έναν θεσμό πλέον, αρκαδικό θεσμό, ο οποίο μαγνητίζει το ενδιαφέρον του κόσμου από διάφορε γωνιέ τη Ελλάδα και των μέσων μαζική ενημέρωση πλέον. Δεν είσαστε κάτι αυστηρά τοπικιστικό. Είσαστε ένα γεγονό το οποίο απασχολεί την ελληνική επικράτεια πλέον. 13ο Λαγκαδινό Καρναβάλι. Για πάμε. Ακριβώ, ναι, έτσι όπω τα λε, είναι μετά από τόσα πολλά χρόνια που διοργανώνεται αυτό το καρναβάλι έχει αρχίσει και η ανταπόκριση πλέον είναι πανελλαδική. Mm -hmm. Και έχει και μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι απλά ότι ασχοληθήκανε μια χρονιά μαζί σας και τέλειωσε μια φούσκα που έσκασε. Ε, είσαστε ένας σύλλογος, ο Σύλλογος Νέων Λαγκαδίων ο οποίο ασχολείται πραγματικά με τον τόπο του. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Είστε νέα παιδιά που θα μπορούσατε να έχετε εγκαταλείψει τα λαγκάδια, αυτό το κρεμαστό χωριό τη Αρκαδίας, να έχετε εγκατασταθεί σε άλλε πόλει ή σε άλλε περιοχέ, εν πάση περιπτώσει, τη Πελοπονίσου και τη Ελλάδα, Παρόλα αυτά Και να αγνοείτε γενικά τα λαγκάδια. Παρ' όλα αυτά, σκύβετε πάντα πάνω από τα λαγκάδια, φροντίζετε τον τόπο σα και προσπαθείτε να βρείτε τρόπου για να προσελκύσετε κόσμο. Δεν είναι μόνο το λαγκαδινό καρναβάλι το οποίο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, έχετε και πολλέ δράσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και αυτό σα τιμά βέβαια. Ναι, αυτό γίνεται κυρίω γιατί αγαπάμε τον τόπο μα. Δηλαδή, όσοι έχουμε φύγει από το χωριό και κυρίω οι νέοι, θα το έλεγα, είναι ελάχιστοι πλέον αυτή τη στιγμή στο χωριό. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε έστω δύο, τρεις, τέσσερις φορές ε, μέσα στον χρόνο να μαζευόμαστε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το χωριό μας γιατί το αγαπάμε και θέλουμε να παραμένει ενεργό καθ' τη διάρκεια του χρόνου. Ε, τουλάχιστον από μέρος μας ε, καταφέρνουμε ακόμα και σήμερα μετά από 13-14 χρόνια της ίδρυσης του Συλλόγου ε, μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες βέβαια αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε... Οικονομικές κυρίως φαντάζομαι έτσι. Ε, ναι, κυρίως οικονομικές. Επίσης ε, όλο αυτό που είπες πριν ότι όλοι οι νέοι έχουν φύγει πλέον από το χωριό και έχουν μείνει ελάχιστοι κάτω οπότε είναι δύσκολο να μαζευτούν και να κάνουμε μια εκδήλωση ακόμα και μια πολύ πιο απλή εκδήλωση από το καναβάλι. Παρ' όλα αυτά ε, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον τόπο μας από όπου και αν βρίσκεται ο καθένας Έστω τρει-τέσσερι φορές το χρόνο να κάνουμε κάτι για αυτό έτσι ώστε και να διαφημίζεται πρώτα απ' όλα και να έρχεται ο κόσμος στο χωριό και να βλέπει την ομορφιά του, να βλέπει την αγάπη που του έχουμε και όσο περνά ο καιρός να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα όσο περνά από το χέρι μας και εμάς. Γιατί όπως Είπαμε και πριν, όλοι βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο μέρο τη Ελλάδα πριν από τα Λαγκάδια. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο εξελίσσεστε. Ε, προσωπικά έχω καταφέρει να παρακολουθήσω μόνο το Λαγκαδινό Καρναβάλι. Ε, τι άλλε εκδηλώσει σα δυστυχώ δεν έχω καταφέρει να τι δω από κοντά. Ούτε το Αρκαντέουμ, ούτε το Cregorian Run. Ε, δε, δεν τα έχω καταφέρει αυτά. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να βρεθώ εκεί. Όμω το Λαγκαδινό Καρναβάλι, στο οποίο έχω υπάρξει και προσκεκλημένη ε, και έχω συμμετάσχει σε αυτό. Ε, βλέπω ότι κάθε χρόνο εξελίσσεται. Εξελίσσεται προ το καλύτερο, εξελίσσεται πολύ δυναμικά. Η αλήθεια είναι. Σε αυτό φαντάζομαι ότι βοηθά και η ανταπόκριση του κόσμου, η οποία κάθε χρόνο είναι πολύ περισσότερη, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με σύμμαχο πάντα τον καλό καιρό. Αλλά θεωρώ ότι έχετε προκαλέσει τόσο ενδιαφέρον στον κόσμο που. Και σχετικά καλό να μην είναι ο καιρό, θα κοιτάξει ο άλλο να έρθει. Ούτω ή άλλω, νομίζω ότι δεν υπάρχουν πλέον καταλήμματα ελεύθερα. Έχουν όλα. Εδώ και καιρό έχουν γίνει κρατήσει και δεν υπάρχει φαντάζομαι τίποτα. Ναι, και στην ευρύτερη περιοχή έχει, έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση πλέον αυτό ναι. το τρίμερο. Ε, τώρα δεν ξέρω αν είναι κυρίω για το Λαγκαντινό Καναβάλι. Σίγουρα όμω αυτό που βλέπω και εγώ μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Ε, κάθε χρόνο έχουμε περισσότερη επισκεψιμότητα. Αυτό το καταλαβαίνει και κάποιο που παρακολουθεί Δεύτερη χρονιά το καναβάλι Και δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολλά χρόνια Έτσι. Από εκεί και πέρα ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό Γιατί βλέπουμε ότι οι κόποι μας ανταμείβονται Και οι κόποι μας είναι πολύ μεγάλοι για να γίνει όλο αυτό Παρ' όλα αυτά ε, σημασία έχει ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση Μπροστά στον κόσμο ε, Και αυτό σημαίνει ότι εμείς κάθε χρόνο πρέπει να αφαινόμαστε ακόμα καλύτεροι mm -hmm. Γιατί όταν βλέπεις ότι σε προσελκύσει τόσο πολύ κόσμο, έχεις τόσο πολύ μεγάλη απήχηση και έχεις το άγχος ότι ε, πόσους θα περιμένω φέτος αυτή τη χρονιά, πόσο, πόσο κόσμο θα χωρέσω πλέον σε αυτό το χωριό. Ε, είμαστε γενικότερα με το άγχος ότι πρέπει να δείξουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και πιστεύω ότι τα καταφέρουμε μια χαρά, δηλαδή όσο που κάθε χρονιά και καλύτερη, mm -hmm. ακόμα και στι εκδηλώσει μα, προσπαθούμε να τι εμπλουτίζουμε, προσπαθούμε να έχουμε καλύτερα προγράμματα, να αναβαθμίζουμε την παρέλαση του καναβαλίου. Παρόλα αυτά, να κρατάμε και το παραδοσιακό στοιχείο. Χωρί να θέλουμε να το εξευτελίζουμε κατά κάποιο τρόπο. Mm -hmm. Θέλουμε να μείνουμε τίμοι στην παράδοσή μα, να το κρατήσουμε έτσι όπω ακριβώ ξεκίνησε, με μικρέ πινελιέ, α πούμε, που και πάλι και αυτέ είναι παραδοσιακέ έτσι ώστε να κρατήσουμε τον επισκέπτη καθ' όλη τη διάρκεια του τετραημέρου. Από την Παρασκευή που θα έρθει στο χωριό μας έως και τη Δευτέρα το μεσημέρι που θα φύγει για την Αθήνα ή για οποιοδήποτε μέρος που θα γυρίσει πίσω, να είναι καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τετραημέρου στο χωριό και να έχει να κάνει πράγματα. Οι άνθρωποι τώρα των Λαγκαδίων, βλέποντα όλη αυτή τη δράση την οποία έχετε αναπτύξει, και βλέποντας βέβαια και όλη αυτή την προσέλευση του κόσμου, η οποία είναι τρομακτική εντό εισαγωγικών, δεδομένου ότι κάθε χρόνο αυξάνεται και πέρυσι τουλάχιστον κρεμόταν ο κόσμος σαν στα φίλη, δεν είχε, που, να σταθεί πλέον για να δει την καρναβαλική πομπή. Και δεν μιλάμε για μια παρέλαση, μιλάμε για μια πομπή, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, να επενθυμίσουμε σε όσους έχουν βρεθεί εκεί και σε όσους δεν έχουν έρθει ποτέ στα λαγκάδια για το καρναβάλι, να πάρουν έτσι μια εικόνα ακουστικά όσο γίνεται για να του κάνουμε να έρθουν και από κοντά. Να τα δουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ε, ο κόσμο τώρα των Λαγκαδίων, ο ντόπιο κόσμο των Λαγκαδίων, ανταποκρίνεται σε αυτέ τι κινήσει που κάνετε και συγκεκριμένα στο καρναβάλι, ή φοβάται κιόλα, ξέρω εγώ, την τόσο μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Αρχικά να μιλήσουμε για την προσέλευση των Λαγκαδινών, mm -hmm. είτε ζουν στην Αθήνα είτε ζουν σε κάποιο άλλο μέρο. Αυτό που μα έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι μέσα στη διάρκεια του χρόνου, το καρναβάλι είναι μια εκδήλωση που προσελκύει το 95% των Λαγκαδινών. Δηλαδή, καταφέρνουμε και ανοίγουμε ας πούμε, σε εισαγωγικά σπίτια που ακόμα και το 15 Αύγουστο μπορεί να μην ανοίξουν αρχικά. Όσον αφορά τον κόσμο τον μόνιμο στα Λαγκάδια, ε, μας, στην αρχή τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο διστακτική ω προ αυτό. Δηλαδή, υπήρχαν περιπτώσει που δεν το ήθελαν και τόσο πολύ το Λαγκαδινό Καναβάλι. Mm -hmm. Είχαν γίνει και κάποια εύθερα απλά τη πρώτες χρόνια, αλλά αυτά έχουν εξαλειφθεί πλέον, δεν υπάρχουν. Μιλάμε για μια υγιέστατη οργάνωση πλέον. Ε, από εκεί και πέρα, ε, εννοείται πω μα ε, στηρίζουν, είτε ε, ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα, έτσι ώστε να γίνει το λαγκαδινό καναβάλι. Είτε λέγεται λαγκαδινό καναβάλι, είτε είναι κάποια άλλη εκδήλωση του συλλόγου. Πλέον το έχει αγκαλιάσει ο κόσμο. Και κυρίω οι επιχειρηματίε που μα βοηθάνε, κυρίω οικονομικά, mm -hmm. που το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί πλέον όταν κάνει μια τόσο πολύ μεγάλη εκδήλωση, έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν τα όρια του τζίρου. Ή ας πούμε των χρημάτων που χρειάζεται για να στηθεί όλο αυτό Όταν ξεκίνησαμε ξεκινήσαμε πριν ε, 13 χρόνια ήταν πολύ μικρά τα ποσά που χρειαζόντουσαν έτσι ώστε να γίνει ένα καναβάλι Ενώ τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσες εκδηλώσεις σίγουρα έχει ανεβεί πάρα πολύ το, το budget μπάτζετ mm -hmm. και... Παρακαλώ Και όσο περνά ο καιρός ναι μας βοηθάνε έχουμε τη βοήθεια όλων κυρίως των επιχειρηματιών που τους έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη mm -hmm. να είναι στο πλάι μας και όχι μόνο την οικονομική. Γενικότερα θέλουμε ο κόσμος να είναι στο πλάι μας. Να μην έχουμε αντιρρήσει ή την οποιαδήποτε ας πούμε έχθρα απέναντι σε αυτό. Mm -hmm. Θέλουμε όλος ο κόσμος να είναι μαζί μας. Mm -hmm. Και αυτό το έχουμε μέχρι στιγμή. Το έχουμε. Ε, πες μου κάτι, εκτός λαγκαδίων κόσμος έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο λαγκαδινό καρναβάλι. Ε, όχι να παρελάσει γιατί δεν είσαστε μία απλή παρέλαση αλλά να επιχειρηματικά να έρθει να σας στηρίξει ρε παιδί μου να σου πει σου προσφέρω αυτό το προϊόν ή αυτή την οικονομική βοήθεια ε, εκτός Λαγκαδίων έχουμε τέτοιο κόσμο Κοιτάξτε από την κύριο περιοχή ε, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γίνεται αυτό σιγά σιγά όσο γίνεται γνωστό ότι το Λαγκαδινό καναβάλι πλέον είναι δύσκολο να έχει ας το πούμε δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν εύκολα οι γύρω περιοχές ε, σαν εκδήλωση δηλαδή εμείς έχουμε την πύρα και κάνουμε μια τρομερή εκδήλωση αυτή τη στιγμή και τα γύρω χωρία ας πούμε αν ήθελαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο είναι πάρα πολύ δύσκολο οπότε ας το πούμε αναγκαστικά ή ας το πούμε ότι οκ okay, ναι το ήθελαν έχουν αρχίσει και μας στηρίζουν mm -hmm. σιγά σιγά και αυτό μας ευχαριστεί κιόλας βεβαίως και εμείς είμαστε πάντα εκεί και εννοείται πως τους θέλουμε και αυτούς προσ... με το μέρος μας και κάποια στιγμή μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και μια ας πούμε κοινή οργάνωση με κινητήριο μοχλό με το Λαγκαδινό Καναβάλι που να προσελκύσει όλους τους νέους της, του Δήμου Γορτινίας ας πούμε και να καταφέρουμε να κάνουμε έτσι ακόμα μεγαλύτερη εκδήλωση και α είναι το λαγκαδινό καναβάλι, αρκεί να έχουμε τη βοήθειά του. Mm -hmm. Πολύ όμορφε ιδέε, ενωτικέ κατά βάση, και αυτό είναι που μα ε, χαροποιεί ιδιαίτερω. Γιατί από νέου ανθρώπου να ακού ε, κουβέντε και ιδέε, οι οποίε έχουν να κάνουν με την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, αλλά πάνω απ' όλα με τη συνεργασία με τοποθεσίε, με ανθρώπου, με φορεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Αρκαδία 938. Συνομιλούμε με τον αντιπρόεδρο πλέον, πλέον, του Συλλόγου Νέων Λαγκαδίων, τον κύριο Σταύρο Τερζή. Είχατε εκλογέ πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ε, νέα σύσταση στο Σύλλογο. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι διάβασα, νομίζω τα ίδια πρόσωπα πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Κατά το ίμιση. Έτσι. Και φέτο στη θέση του Αντιπροέδρου. Ναι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχουμε φτάσει ήδη στι 9.30 και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε γιατί πρέπει να συζητήσουμε για το πρόγραμμα του Λαγκαδινού Καρναβαλιού, να δώσουμε μια ιδέα στον κόσμο για το τι πρέπει να περιμένει, και να μα πει και ο κόσμο αν θέλει κάποιε ιδέε. Αλλά πάνω απ' όλα να σταθούμε σε αυτό το αρχαϊκό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει το Λαγκαδινό Καρναβάλι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτο για 13η συνεχόμενη χρονιά. Του ήχου του Ρίκη Μάρτιν με τα φοβερά κουνήματα στα βίντεο κλίπ. Επιστρέφουμε από το διαφημιστικό μα διάλειμμα. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία Νέα 38. Πέμπτη σήμερα, τσίκνο Πέμπτη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλου και όλε. Να πούμε, επειδή μπορεί να ξεχαστούμε με τη ροή τη συζήτηση, ε, ότι πρέπει να προσέξουμε σήμερα ιδιαιτέρω όσοι φάμε και όσοι πιούμε. Γιατί το έθιμο ζητά σήμερα χρήση, ως και κατάχρηση αλκοόλ. Αλλά όσοι είναι να πιάσετε τη μόνη στο χέρι σα, καλό είναι να μην βάλετε παραπάνω από μια γουλίτσα στο στόμα σα αλκοόλ. Ε, κάντε τον ήρωα τη παρέα απόψε, για να μπορέσετε να οδηγήσετε και να του πάτε όλου στο σπίτι του όπω τους περιμένουν οι άνθρωποι του. Ε, να ευχηθούμε κατά τα άλλα, καλή διασκέδαση, εγκράτεια όσο γίνεται να υπάρξει. Και yeah, εμεί επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Αρκαδία 938 με τον φιλοξενούμενό μα, τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Νέων Λαγκαδίων, τον κύριο Σταύρο Τερζή, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ ε, για ακόμη μία χρονιά για να συζητήσουμε για τον θεσμό, τον αρκαδικό θεσμό που ακούει στο όνομα Λαγκαδινό Καρναβάλι, το οποίο κύριε Τερζή, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, για 13η χρονιά ε, θα πραγματοποιηθεί στα Λαγκάδια τετραήμερες εκδηλώσεις. Ε, να δούμε λίγο το πρόγραμμα και μετά να δούμε κιόλας πού μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί και αν ε, υπάρχουν ακόμα κάποιες καινές θέσεις, τουλάχιστον στο σχολείο όπου φιλοξενείται κάποιον κόσμο, ε, για να γίνει κάποια κράτηση εν πάση περιπτώσει οι θέσεις. Ναι, αρχικά που είπες αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος θα μπορέσει να φιλοξενηθεί με όσο γίνεται καλύτερες συνθήκες ας πούμε ε, εκτός των ξενοδοχείων που μπορούν να κλείσουν ας πούμε, στα λαγκάδια ή είτε σε κάποιο άλλο χωριό γύρω γύρω εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι η σε καποιο αλλο χωριο γυρω γυρω εμεις αυτο που προσφερουμε ειναι η φιλοξενια στις αίθουσες του παλιού γυμνασίου λυκείου λαγκαδίων ε, φροντίζουμε να είναι ζεστός ο χώρος Έχουμε επιτρέλειο να βγούμε το καλωριφέρ έτσι ώστε να μην μας κρυώσουν. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα αυτό που χρειάζεται εκεί είναι ο επισκέπτης να έχει μαζί του ένα υπόστρωμα και ένα sleeping bank. Και από εκεί και πέρα τα αφήνει όλα πάνω μας. Ε, να φέρει και τους καλούς του τρόπους βέβαια μαζί έτσι Εννοείται ναι εννοείται πρέπει ο κάθε ένας, ε, να ξεχωρίζει το που βρίσκεται και το με ποιον μένει και ποιος είναι δίπλα του mm -hmm. Αυτό, να αυτό, αυτό να... το θεωρούμε αυτονοητό πλέον γιατί μετά από τόσα χρόνια τα παιδιά που φιλοξενούμε κατά κύριο λόγο Είναι πάντα δεν μας έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα είτε όσον αφορά την ασφάλεια mm -hmm είτε άλλε ε, περιπτώσεις, ας πούμε, γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι άφθονο το κρασί, άφθονο η ροή του αλκοόλ, οπότε... Καταλαβαίνουμε όλοι πως γυρνάνε πίσω. Αλλά πάντα προσέχουν και δεν έχουμε μέχρι στιγμής το παραμικρό. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο εκ μέρου σα, γιατί το προσέχετε και το περιφρουρείτε. Έχετε και ανθρώπου οι οποίοι επαγγέλλονται τη φύλαξη των χώρων και την ασφάλεια του κόσμου, ο οποίο κινείται στου δρόμου των Λαγκαδίων και στον κεντρικό δρόμο, αλλά και στου χώρου φιλοξενία, όπω είπατε, κύριε Τερζή. Και αυτό. Σα αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Όπως και ε, τους διασώστες, τους οποίους φέρνετε στο χώρο σας προκειμένου να φροντίσουν για κάποιο έκτακτο περιστατικό, λόγω πολυκοσμίας, κάποιος μπορεί να λιπόθεμες, μια διαθεσία, κατά άχρηση, αλκοόλ γίνεται η αλήθεια να λέγεται, ε, θα μπορούσατε να μην ασχοληθείτε καν με αυτά τα πράγματα και να τα αφήνετε όλα στην τύχη τους. Ναι, δεν γίνεται αυτό, γιατί τότε θα ήταν ανεξέλεγκτα όλα. Κατά κύριο λόγο είμαστε εμείς αυτοί που 24 ώρες στο 24 ώρο, ακόμα και μέσα στην πάρα πολύ μας μεγάλη κούραση ας πούμε και στο τρέξιμο και με τις λίγες ώρες ύπνου, ε, είμαστε εμείς αυτοί που προσέχουμε τα πράγματα και είμαστε το μάτι ας πούμε παντού σε όλες τις γωνίες του χωριού. Και η αλήθεια είναι ότι εσείς τουλάχιστον το, πενταμελέ, το πενταμελές να πούμε έτσι του συλλόγου, όσες φορές έχω βρεθεί εκεί δεν σας βλέπω να αφήνεστε και να, να περνάτε καλά όλες τις ώρες. Είσαστε, τρέχετε από το ένα σημείο στο άλλο Ελέγχετε τι καταστάσει, επαγρυπνείτε για να δείτε αν όλα πηγαίνουν ρολόι και αν ο κόσμο ε, έχει να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ή αν περνάει καλά. Όσον αφορά αυτό που λε, μου κάνει μια πολύ, πάρα πολύ ωραία πάσα. Ε, Εκτό από το 7 μελέ του συλλόγου, mm. είναι και ένα πυρήνα ανθρώπων. Εμεί το ονομάζουμε η παρέα του τράγου. Mm -hmm. Η καναβαλική ομάδα, α πούμε. Πιο... Που αυτή δεν είναι πολύ στο νούμερο. Μπορεί να μην είναι πάνω από 10 άτομα, αλλά είναι αυτή που. Όντω δίνουν το 100%, του, 100 από την πρώτη μέρα ένα μήνα πριν το καναβάλι μέχρι και την καθαρά Δευτέρα, mm -hmm. ακόμα και τι μέρε μετά που πρέπει να γίνει ο, ο απολογισμό, ας πούμε, και να μαζευτούν τα πράγματα. Mm -hmm. Παρόλα αυτά είναι ένα πυρήνα ανθρώπων, οι οποίοι είναι νέοι κατά κύριο λόγο και είναι από πάνω από το καρναβάλι. 24 ώρες το 24ωρο για ένα μήνα. Άσχετα με το τι δουλειά έχει να κάνει ο καθένας ή με την προσωπική του ζωή. Και αυτό είναι που εκτιμούμε και εμείς σαν σύλλογο. Ότι πέραν των δικό μας δυνάμεων, ας πούμε, έχουμε και αυτά τα παιδιά που είναι στο πλάι μας συνέχεια και μας βοηθάνε παρόλα, τι τις συνθήκες της ζωής των, των ζωών τους, ας πούμε. Ε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν σταματάμε, δεν κοιμόμαστε, δεν έχουμε ύπνο κατά κάποιο τρόπο εκείνες τις μέρες μόνο και μόνο για να πάνε όλα καλά. Mm -hmm. Για να φύγει όλος ο κόσμος από το Λαγκαδινό καναβάλι από το τετραήμερο εκδηλώσεων και να λέει ότι όλα πήγαν τέλεια, ότι δεν είχαμε το παραμικρό προ... πρόβλημα, ότι περάσαμε υπέροχα, ότι κεραστήκαμε, ότι ακόμα και ότι πληρώσαμε ελάχιστα γιατί είναι δύσκολη καιρή οικονομική. Και το κύριο μέλημα ας πούμε, του συλλόγου δεν είναι να εισπράξει μέσα από όλο αυτό mm -hmm. οικονομικά, αλλά να προσφέρει ό,τι μπορεί περισσότερο σε αυτούς τους καιρούς που οικονομικά για όλους μας είναι δύσκολοι, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να, όπως είπαμε και πριν, η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν. Ναι. Mm -hmm. Οπότε αυτό σημαίνει πολλά και στι εκδηλώσει μα ποτέ δεν έχουμε πολύ μεγάλη τιμή ας πούμε, στα προϊόντα που δίνουμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι εκδηλώσει τη Παρασκευή, για παράδειγμα, που είναι το καλωσόρισμα, που είναι η έναρξη του Λαγκαδινού Καναβαλιού, που κατά κύριο λόγο είναι όλα ας πούμε, free. Mm. Πάμε εκεί για να περάσουμε ωραία και να κάνουμε την έναρξη, να πιούμε, να φάμε και να γλεντήσουμε στο πρωί με ωραίο τρόπο Χωρί να μα είναι οικονομικά, πούμε, να μας επιβαρύνει κάτι. Οι εποχέ είναι δύσκολε οικονομικά, αλλά χαρακτηρίζονται και από έντονη καχυποψία υποψία, δεδομένων των δημοσιευμάτων και γενικότερα των καταστάσεων οι οποίε τελικά βγαίνουν στην επιφάνεια σχετικά με οικονομικέ καταχρήσει, από συλλόγου, από μη κυβερνητικέ οργανώσει, τι, τι ποιοι κρύβονται τελικά από πίσω. Οπότε, ερχόμαστε εδώ τώρα σε ένα σύλλογο, ε, ο οποίο λειτουργεί ξεκάθαρα για το καλό του τόπου και όχι για δικό του οικονομικό όφελο. Ε, άλλωστε, όποιο έρθει εκεί και σα γνωρίζει από κοντά και τα συζητήσει τα πράγματα, και, να, σα σας πιστέψει μπορεί γιατί είσαστε τα παιδιά όλα σας αλλά και θα το δει και με τα μάτια του τελικά το ποιο κερδίζει και αυτός που βγαίνει μεγαλύτερος κερδισμένος από αυτή την υπόθεση είναι ο επισκέπτης σίγουρα γιατί φεύγει με μια απίστευτη εμπειρία ε, επισκέπτης κάθε ηλικία. το λαγκαδινό καρναβάλι και αγκαλιάζει και αγκαλιάζεται κάθε ηλικία από λίγο ετών ζωής παιδιά Μέχρι τους γυρεότερου, οι οποίοι έκθαμβοι βλέπουν τον τόπο τους να αποκτά ζωή να πνίγεται, να βουλιάζει από κόσμο Και δεν πιστεύουν στα μάτια τους οι άνθρωποι Ακριβώς Όπως είπες οι επισκέπτες είναι αυτοί που το ευχαριστούνται Με την ε, Ότι Κάναμε την τέλεια επιλογή για το τετραήμερό μας Ναι Και εμείς ε, Είτε λέγεται Σύλλογος Νέων Είτε λέγεται Παρέα του Τράγου Είτε λέγεται Τα Λαγκάδια Σαν χωριό, σαν μόνιμος, σαν οτιδήποτε Το ευχαριστείτε η ψυχούλα μας γιατί οι περισσότεροι δεν έχουμε κανένα οικονομικό όφελο μέσα από αυτό. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάνει η Κυριακή, α πούμε, πριν την πομπή, πριν τη μεγάλη παρέλαση και βλέπουμε τόσο πολύ κόσμο, ε, δεν μα νοιάζει απολύτω τίποτα. Εκεί τα ξεχνάμε όλα. Εκεί βλέπουμε πόσο καλά έχουμε κάνει όλα αυτά που έχουμε κάνει τον προηγούμενο μήνα. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μα πλέον έχουν ανταμυφθεί και α μην έχουμε βάλει στην τσέπη μα όχι ούτε ένα ευρώ, που δεν την κοιτάμε καν την τσέπη μα. Μακάρι να... να ήταν κάθε μέρα έτσι στα λαγκάδια πλέον. Αυτό. Το ευχαριστείτε τόσο πολύ η ψυχή μα, αυτή τη μέρα που λέμε: «Οκ, okay, ναι, δεν πειράζει. Α κουράστηκα, α έκανα ό,τι έκανα και να είμαστε καλά, αυτό. Δηλαδή το ευχαριστούμε όλοι μα στην ψυχή τότε. Είσαστε σαν το γονιό που βλέπει το παιδί του να πηγαίνει καλά τελικά Ακριβώς. και να, να, αποδίδουν όλα αυτά που του έχει περάσει. Πολύ σα τιμά και αυτό το θέμα. Ε, μιλάμε για, μια, για ένα εκστατικό κλίμα στα λαγκάδια, τουλάχιστον ε, όσο πλησιάζει η ώρα τη καρναβαλική πομπή. Ε, ίσως όχι τόσο για τον κόσμο ο οποίο βρίσκεται σε αναμονή για να παρακολουθήσει την καρναβαλική πομπή. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και την έναρξή της έχει πράγματα να ασχοληθεί και θα ζεσταθεί με το αλκοόλ που θα του προσφερθεί. Ε, και ενασχόληση υπάρχει για τα παιδάκια. Θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό. Να μην τρομάξει ο κόσμος που θέλει να έρθει με τα παιδάκια του. Όχι, όχι, έχει εννοεί. πράγματα να κάνει. Υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδάκια να περάσουν όμορφα. Και απλά στο τέλο θα χρειαστεί λίγη υπομονή μέχρι να καταφέρει η καρναβαλική πομπή να κατέβει από το βουνό, από το σημείο τη προ... Όπου γίνεται τρελό γλέντι και η έκσταση έχει ήδη ξεκινήσει. Οπότε κατεβαίνοντα κιόλα στο μονοπάτι ε, για να μπούμε στο κεντρικό το δρόμο που θα γίνει, ε, που θα ολοκληρωθεί η πόμπη, ε, και αντικρίζοντα από ψηλό όλο αυτόν τον κόσμο κάτω, αλλά και μόνο το ιεροτελεστικό ε, χαρακτήρα που έχει αυτή η κατάβαση, ε, φεύγει. Δεν βρίσκεσαι εκεί πια. Δεν βρίσκεσαι. Και είναι μαγικό αυτό. Ναι, σε, μας εξετασιάζει όλους αυτό που γίνεται. Γιατί είναι έτσι στημένο που δεν μπορεί να μην το κάνει αυτό. Ε, δεν στηρίζεται, ας πούμε, σε φλου καταστάσεις. Όλο το κόνσεπτ στηρίζεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κυρίως ε, τα, διονυσιακ... τα διονυσιακά έθιμα και τα μυθολογικά έτσι, έθιμα του τόπου μας. Ναι. Ε, δηλαδή όλο είναι στημένο πάνω σε κάτι συγκεκριμένο για να θυμίζει στον επισκέπτη τη μυθολογική αξία του τόπου μας, ας πούμε. Ε, και αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, το ότι ξεκινάμε από το πάνω μέρος του χωριού και καταλήγουμε στο κεντρικό μέρος, στο κάτω μέρος του χωριού, στον κεντρικό δρόμο, έχει και αυτό τη φάση του. Δηλαδή, περνάμε μέσα από τα σοκάκια, μαζί με τις ζάδες, μαζί με τα, με τα ουρλιαχτά μας, με, τα, με, με όλη με την τρέλα κουδύνες, μας, ας πούμε, βεβαίως. με τις κουδούνες μας, οι τροκανάδες και όλα αυτά που είναι. Απίστευτο το κλίμα. Πραγματικά. <coughs> 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 Και κατεβαίνοντα προ τα κάτω, ναι, φτάνουμε στην κεντρική πλατεία που εκεί γίνεται και η μεγάλη παράσταση. Ας πουμε mm -hmm. Το πέρα τη πομπή είναι απίστευτο. Η παρέλαση είναι το κάτι μοναδικό που ο καθένα όταν το ζει από μέσα, είτε είναι παιδάκι 10 χρονών, είτε ένα μεγάλο ε, άνθρωπος άνθρωπο. Όποιο όσο χρόνο και να είσαι, το σε με την ψυχή σου και όλο και, που γίνεται. Και και την αίσθηση του χρόνου. Ακριβώ. Δηλαδή δεν δηλαδή, θε άλλη... να τελειώσει με τίποτα. Ναι. Είναι κάτι το μοναδικό. Ναι. Όταν, όταν, είσαι μέρο όλο, όλου, αυτού, μόνο τότε μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Σαν θεατή, λοιπόν, μπορεί να βάλει στη στολή σου την αποκριάτικη, ό,τι έχει επιλέξει και να έρθει να παρακολουθήσει. Αν θέλει να συμμετάσχει σε, <coughs> σε αυτή την καρναβαλική πομπή, πρέπει να επικοινωνήσει με την παρέα του τράγου για να εξασφαλίσει κάποια στολή. Εμένα νύμφη θα με ντύσετε φέτο, <laughs> αν έχει περισσέψει <laughs> και <laughs> τι έχετε κλείσει. <laughs> Τα παιδιά μου είναι εντυμένα, είναι έτοιμα. Ε, να προειδεάσουμε όμω τον κόσμο για το εξή, ότι δεν θα έρθει να βρει μία στολή αποκριάτικη εκεί για την καρναβαλική πομπή, την οποία μπορεί να βρει στην αλυσίδα, σε μια γνωστή αλυσίδα με αποκριάτικε στολέ. Εκεί θα ντυθεί τράγο, εκεί θα ντυθεί ξωτικό, θα ντυθεί νύμφη, θα ντυθεί αμαζόνα, θα ντυθεί βάκχο. Είναι αυτό το στυλ, το, το άκρο αρχαϊκό και διονυσιακό. Έχετε φτιάξει και άρμα του Διονύσου πλέον, έτσι. Ναι, ναι, έχουμε φτιάξει από τα άρματα μα πέρσι, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί λίγο η παρέλαση και να φαίνεται λίγο καλύτερα να ξεχωρίζει ο κόσμο το ναι. ποιος περνάει αυτή τη στιγμή μπροστά του, ας πούμε. Mm -hmm. Και όπω είπε και εσύ, όλες οι στολές μας είναι χειροποίητες, με τα χέρια μας τι φτιάχνουμε, ε, γι' αυτό και δεν έχουμε και μεγάλο κόστος, ας πούμε. Το κόστος αναστολή πάει στα 10 ευρώ με την επιστροφή της μετά γιατί προσπαθούμε να κρατάμε τις στολές για την επόμενη χρονιά. Mm -hmm. Είναι και αυτό ένα δύσκολο κομμάτι. Να πούμε ότι έχετε και κόσμο στο χώρο που συγκεντρώνονται όλοι στο σχολείο για να ντυθούν πλέον. Ακριβώς. Υπάρχει, δηλαδή καλούμε και στο τον κόσμο γύρω μου. στις 4-4,5 ώρα mm -hmm. την Κυριακή το απόγευμα πριν την πομπή δηλαδή, να καλούμε τον κόσμο μας ε, στην άντρα του συλλόγου, στο καναβαλικό εργαστήριο, έτσι ώστε να προετοιμαστεί. Mm -hmm και να φορέσει τη στολή του με τη βοήθεια των ανθρώπων που έχουμε εκεί, έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία σιγά σιγά, σιγά όσο και πέρα τη ώρα, του που λέ, ακριβώς, που λέει Ναι, και εκεί εκείνη τη στιγμή στείνεται και ένα ωραίο γλέντι, δηλαδή Άνέμορφο. ακόμα και την ώρα που ντυνόμαστε δεν σταματάμε να γλεντάμε. Αν ζηλεύω κάτι πλέον τώρα που είμαι κάτω, είναι αυτό που χάνω το επάνω. Ακριβώς, <laughs> ναι, είναι, ένα, να είναι, και αυτό που φοβερό. Όλες, ναι. από όπου και να το δεις, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεσαι εκείνο το τρίμερο μέσα στα λαγκάδια, θα καταλάβεις ότι Θέλω να είμαι και εκεί, θέλω να είμαι και στην πλατεία, θέλω να είμαι και στο εργαστήρι, θέλω να είμαι και στην εκδήλωση. Αλλά όπου και να είσαι, περνά το ίδιο καλά. Από όποια πλευρά. Α, ναι, Ναι, είτε κάνεις κάποια δουλειά εκεί που είσαι, είτε είσαι απλό επισκέπτη. Ε, περνά φοβερά καλά. Δηλαδή, αυτό είναι το μοναδικό του Λαγκαδίνου καναβαλιού. Ότι ναι, μεν και εγώ, α πούμε, εκείνη την ώρα, μπορώ να έχω να κάνω μια άλλη δουλειά και να μην μπορώ να είμαι κατά τη διάρκεια του ντισήματο όλου, α πούμε, αλλά παρόλα αυτά και εκεί που είμαι περνάω καλά, και μετά που πάω να βοηθήσω και εγώ τον κόσμο να αντιθεί, περνάω και εκεί καλά. Αυτό ισχύει. Εδώ αν μου επιτρέπεις να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σε ευχαριστήσω και μέσα από τον αέρα της εκπομπής και του Αρκαδία Νέα 38 για τη τιμή που μου κάνετε να παρουσιάσω για ακόμα μια χρονιά. Τι τιμή είναι αυτή. Το, το ξέρεις. Λαγκαδινό Καρναβάλι. σε ευχαριστώ πολύ. Ε, θα είναι πανέμορφα, θα δίνουμε πληροφορίες στον κόσμο για διάφορα στοιχεία που θα δούνε μέσα στην καρναβαλική πομπή. Θα μιλήσουμε και για τον Πάνα και για τους Βάκους. Θα δώσουμε φέτος περισσότερα στοιχεία από ό,τι είχαμε δώσει πέρυσι, γιατί καλή διασκέδαση και ο χορός και το αλκοόλ, αλλά και πέντε στοιχεία πολιτιστικά και ε, ιστορικά και όλα να τα δούμε και μυθολογικά, τελείτε. γιατί όχι. Ναι, ναι. Ε, να δούμε λίγο λοιπόν το πρόγραμμα τώρα. Ξεκινάμε Παρασκευή 28 Μαρτίου. Ακριβώς Ξεκινάμε την Παρασκευή 28 Μαρτίου με, τις, με την εκδήλωση, την κλασική εκδήλωση πλέον του καναβαλιού, την έναρξή του. Mm -hmm. Δεν προτιμάμε να κάνουμε έναρξη μία εβδομάδα και δύο εβδομάδε πριν, Όπως κάνουν τα άλλα καναβάλια. Προτιμάμε να την κάνουμε την Παρασκευή πριν το καρναβάλι ε, αυτή η εκδήλωση γίνεται γύρω στις 7.30-8 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει Στην έδρα μας, στο καλαμβαλικό εργαστήρι, mm -hmm. στο πρώην δημοτικό σχολείο ε, Και ξεκινάει στις 8 η ώρα όπου εκεί θα έχουμε ε, μια καταπληκτική μουσική ομάδα τους Ζιαφέτη ε, ε, Και παράλληλα θα έχουμε άφθονο κρασί και άφθονο αλκοόλ, άφθονο φαγητό όπως κάθε χρόνια άλλωστε Δεν θα μας λείψει τίποτα ε, για να έτσι να κάνουμε μια ωραία έναρξη και να χαρεί και ο κόσμος ο οποίος θα έρθει από την πρώτη μέρα ας πούμε του τετραημέρου αυτού ε, δεν έχουμε όρια, Πώ mm -hmm. πάει πρωί για να λήξουμε ας πούμε χρονικά όρια την δεν έχουμε έτσι, ναι, έτσι, 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 υπόλοιπα υπάρχουν όρια <laughs> ακριβώς <laughs> και την επόμενη μέρα το Σάββατο στις 29 του Φλεβάρη ξεκινάμε το απογευματάκι με, για, κάνουμε γύρω στις 6 ώρα Είναι. στο πνευματικό κέντρο θα γίνει μια παράσταση για, για τους μικρούς μας φίλους. Για τα παιδάκια, ωραία. Ναι, θα γίνει μια παράσταση, θα έχουμε δει κάποιους ανθρώπους εκεί που θα ασχοληθούν μαζί τους, θα παίξουν με τα παιδάκια, θα κάνουν διάφορα πραγματάκια, θα περάσουν πάλι, πάρα πολύ Παιχνιδάκια, ωραία. Παιχνιδάκια, face painting, διάφορε διάφορες ασχολίες. Θα είναι πολύ φίλους. ωραία για τα μικρά παιδάκια εκεί mm -hmm. να παραστούν. Μετά το τέλος αυτής της, ε, α πούμε, παράστασης για τα παιδάκια, θα είμαστε ακριβώς από πάνω από το πνευματικό κέντρο στο, στο, στην πλατεία του Ταξιάρχη και θα κάνουμε διάφορα άλλα έτσι, πραγματάκια έτσι ώστε να κρατήσουμε τον κόσμο και παράλληλα να συνδέσουμε ας πούμε, την εκδήλωση με τα παιδιά, με την εκδήλωση τη βραδινή, ε, με το παραδοσιακό γλέντι που θα έχουμε. Ε, όπου εκεί θα έχουμε τους, ε, στην εκδήλωση του Σαββάτου το βράδυ... Τους τσίμα-τσίμα από τσίμα -τσίμα, ναι, στο ναι. Θα είναι μαζί μας στη τσίμα -τσίμα. Ε, εκεί θα είναι το κλασικό ας πούμε παραδοσιακό γλέντι όπως όλοι ξέρουμε θα είναι παραδοσιακό γλέντι mm -hmm. θα είναι κλαρίνα όπως λέμε στις μέρες μας διαφορετικό από την πέρυσι ε. ακριβώς mm -hmm. ε, ακορντεό διαβάζω θα... εδώ θα έχει ναι ναι ναι, 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 ναι. ναι. είναι μια παραδοσιακή ορχήστρα 100% 100 ναι. Ε, και θα γλεντήσουμε πάλι στο πρωί. Θα έχουμε σουβλάκια, θα έχουμε διάφορα ποτά στην μπάρα μα εκείνη τη μέρα. Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα έχουμε όλα τζάμπα. Θα έχει, υπάρχει κάποια αξία έτσι ώστε για να πάρει σουβλάκι ή για να αγοράσει. Εντάξει, κάτι συμβολικό. Πήρα, ναι. αλλά πολύ μικρή αξία. Mm -hmm. Τώρα αλήθεια δεν θα έχετε κλαρίνο. Θα, δηλαδή... θα έχει, έχει κλαρίνο. Ναι. Απλά εννοώ <laughs> ότι δεν θα είναι το κλαρίνο με την έννοια που έχουμε αυτή τη στιγμή στα πανηγύρια. <laughs> θα είναι παραδοσιακή μουσική. Mm -hmm. Ε, στη συνέχεια, αυτό το Κάτι Σάββατο Κυριακή... έρχεται η Κυριακή πια. Δυναμικά ναι, που από το πρωί στην πλατεία, στην κεντρική θα έχουμε μουσικές, mm -hmm. καναβαλικές μουσικές ε, Εμείς προτείνουμε στον κόσμο, πέραν όλων αυτών, γύρω στις 4 με 4.30 όσοι θέλουν να αντιθούν, mm -hmm. να ανεβούν στο καναβαλικό εργαστήρι και έτσι με αυτόν τον τρόπο να πάρουν ο καθένας τη στολή του και με τη βοήθεια των ανθρώπων μα να αντιθεί. Όπου βέβαια υπάρχουν οδηγίε, να πούμε σε αυτό το σημείο, μέσα στο χωριό. Ε, ναι, σε όλα δεν τα, τα σημεία. Να ναι, δεν χάνεσαι. Δηλαδή για να βρει το καρναβαλικό εργαστήρι, δεν μπορεί. να Έχουμε σήμανση σε όλο το χαθείς. χωριό και δεν μπορεί να χαθεί κανένα. Ακριβώ. Ε, και επίση να πούμε ότι έχουμε και το πέρασμα του τράγου μέσα από τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πριν, Αυτ... την, πριν από αυτή την ετοιμασία, έτσι. Ακριβώ αυτό είναι κάτι ανεπίσημο που δεν το έτσι, πασάρουμε κατά κάποιο τρόπο, δεν το να γράφουμε ούτε στι εκδηλώσει μα ούτε πουθενά γιατί ναι. θέλουμε να γίνει έτσι να το περιμένει ο κόσμο mm. να το μάθει εκείνη την ημέρα και να, να πάθει ας πούμε το πρώτο σοκ mm. σε εισαγωγικά για το τι τον περιμένει μετά. Επειδή λέγοντα πέρασμα του, δεν μπορεί όλο να καταλάβει τι το περιμένει, που το έχω δει. Ε, ναι, ίσω να δεν το μην μπορεί. Απλά διαφέρουν. τουλάχιστον έχει μια πρώτη εικόνα με την ε, μπομπή που ακολουθεί και mm. με το. Πάει να πει ε, ας πούμε τράγος και καρνάβαλος Πραγματικά, πραγματικά Και μετά έρχεται πλέον η κανονική η καρναβαλική πομπή Ακριβώς και για να γίνει αυτό <coughs> Περιμένουμε να περάσουν τα λεφορεία της γραμμή Έτσι ώστε να μην έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία Πάνω ναι. στο κεντρικό δρόμο Στην κεντρική αρτηρία του, της <coughs> Εθνική Οδού ε, Ναι, αυτό γίνεται γύρω στι 8 η ώρα Ωραία Γύρω στι 8 η ώρα θα γίνει η παρέλαση. Οπότε και όποιο φίλο μα ακούει αυτή τη στιγμή, α φροντίσει ε, τουλάχιστον από τι 6.30 7 περίπου και μετά να μην επιχειρήσει να περάσει μέσω λατινική Αν ένα... και ανοίγεται τον επάνω δρόμο, θυμάμαι. Ανοίγουμε καλά. και τον επάνω δρόμο και ο κάτω μένει ανοιχτό. Mm. Γιατί δεν μπορεί να κλείσει η εθνική οδό. Ναι. Αλλά αυτό που ζητάμε πάντα κάθε χρόνο είναι έτσι, μια... γύρω στη μία ώρα που διαρκεί όλο αυτό, να υπάρχει έτσι μια κατανόηση από ετσι του οδηγού εκείνη την ώρα γιατί. Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι οκ, okay, είναι ο δρόμος, δεν πρέπει να κλείσει και όλα αυτά, ναι. αλλά θα ζητούσαμε όσο γίνεται περισσότερο από τον καθένα ξεχωριστά εκείνες τις ώρες να έχει λίγο περισσότερη υπομονή. Γιατί το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι γίνεται... Ότι κλείνουμε το δρόμο γιατί θέλουμε να τον κλείσουμε. Είναι πλέον τόσο πολύ ο κόσμο που χωρά, δεν, δεν χωράει να κάτσει στην άκρη της, ώστε να περάσουν τα αυτοκίνητα και να πάνε στι δουλειέ του. Στο τέλο λοιπόν τη καρναβαλική πομπή, και με και τον τράγο στην πλατεία των ναι, ναι. λαγκαδιών ακολουθεί Γλέντι. Και την επόμενη μέρα, καθαρά Δευτέρα, θα την αδικήσουμε λίγο τώρα την καθαρά Δευτέρα χρονικά, γιατί είμαστε δύο λεπτά πριν τι 10 και θα πρέπει να, να την κλείσουμε. κλείσουμε και τη συζήτηση. Καθαρά Δευτέρα έχουμε πάλι γιορτή. Παρασκευή Παραδοσιακή Λακαδινή Φασολάδα. Σε... Κρασί, έτσι. πολλή μουσική, όλα αυτά στην κεντρική πλατεία. Κύριο Κανέλο Γιανικόπουλο επί των μουσικών. Επί των έργων. Έτσι. Την καλημέρα μα, στείλουμε σε όλα τα λαγκάδια, σε όλου του ανθρώπου που ασχολούνται. Ε, Σταύρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ πάρα να πολύ να για την παρουσία σου εδώ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο φετινό λαγκαδινό καρναβάλι. Ευχόμαστε ο καιρό να συμβάλλει θετικά και να μην σα δυσκολέψει, γιατί δεν νομίζω να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή, θα γίνει πάση περιπτώσει. Βρέξει θυσία. και νήσι, όλα θα γίνουν. Ακριβώ. Καλή διάθεση να υπάρχει, όρεξη και μεράκι για δουλειά και όλα θα γίνουν. Λοιπόν, χρόνια πολλά, μέρα που είναι σήμερα. Ναι, να φύγουμε, να πάμε να τυκνίσουμε κι εμεί. <χαι> καλή επιτυχία και καλή δύναμη θα τη χρειαστούμε και σα περιμένουμε όλου τα λαγκάδια. Σα περιμένουμε. Αρκαδία 938.